Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον 5ο Διαγωνισμό Επικοινωνίας Επιστήμης FameLab 2011. Είμαι ο Κώστας Καρπούζης, είμαι ένας από τους αποφύτους της πρώτης χρονιάς του διαγωνισμού του 2007, οπότε μάλλον θα πρέπει να το αποκαλούμε και δεινόσαυρος. Και χαίρομαι που έχουμε ένα σχεδόν γεμάτο αμφιθέατρο σήμερα για να δούμε και να ανακηρύξουμε μαζί με την κριτική μας επιτροπή, αλλά και εσείς να δώσετε το δικό σας βραβείο, στο καινούργιο πρόσωπο της επιστήμης για το 2011. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια σταθερή συμμετοχή από πάρα πολλούς νέους Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη και την υποχρέωση, θα έλεγα, να επικοινωνήσουν την επιστήμη και τη δουλειά τους, αλλά και γενικά τα τρέχοντα επιστημονικά θέματα στο κοινό. Και από την άλλη, είναι και πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τον διαγωνισμό έρχονται εδώ απλώς για να ακούσουν νέα παιδιά και μέσα σε 3 λεπτά να μάθουν κάτι που δεν το ήξεραν μέχρι στιγμής. Και να καταλάβουν ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε κλειστά εργαστήρια από ανθρώπους που φοράνε ποδιές και έχουν φουντωτά μαλλιά σαν τον Αϊνστάιν, αλλά είναι κάτι που επηρεάζει τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, τη ζωή των γυναικών τους, των οικογενειών τους και των παιδιών τους. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε, όπως έλεγα, την 5η διοργάνωση, η οποία γίνεται με τη βοήθεια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, πάντα από το Βρετανικό Συμβούλιο και με τη βοήθεια και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Θα καλέσω την εκπρόσωπο και υπεύθυνη των προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, κυρία Έλληνα Γραμματικοπούλου, να μας πει 2 λόγια. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου εκ μέρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι πραγματικά χαρά μας που για 3η συνεχή χρονιά συνδιοργανώνουμε με το Βρετανικό Συμβούλιο. 3η συνδιοργανώνουμε. Λοιπόν, συνδιοργανώνουμε αυτό το διαγωνισμό. Και γιατί συμμετέχουμε σε αυτό, πέρα από ότι με το Βρετανικό Συμβούλιο έχουμε μια σειρά συνεργασιών, είναι γιατί πιστεύουμε σε αυτό το θέμα, δηλαδή την επικοινωνία της επιστήμης. Και όπως και άλλες φορές έχω καταθέσει από αυτό εδώ το βήμα, έχω επί 20 περίπου χρόνια, είμαι υπεύθυνη των μορφωτικών εκδηλώσεων. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, μας δόθηκε η ευκαιρία να καλέσουμε περισσότερους από 800 ομιλητές, Έλληνες και ξένους. Αν θα θέλετε να σας μιλήσω ειλικρινά, ότι ούτε ένα 3% είναι από τους επιστήμονες αυτούς, οι οποίοι είναι πέρα για πέρα αξιόλογοι και καταξιωμένοι και διεθνώς και στον ελληνικό χώρο, έχουν αυτό το χάρισμα να επικοινωνούν την επιστήμη. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι ένα σκαλοπάτι στο να μάθουν αυτοί οι ερευνητές, οι οποίοι θέλουν αργότερα τη γνώση τους αυτή να την καταστήσουν, να κάνουν τη διάχυση αυτή της γνώσης σε ένα ευρύτερο κοινό, πρέπει να μάθουν πώς θα επικοινωνούν, πώς θα γίνουν αρεστοί, πώς θα μπορούν να κάνουν σε εισαγωγικά μοντάζ του λόγου τους, πώς θα μπορούν να έχουν και να ριζοποιούν έναν καθαρό λόγο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και οι ερευνητές και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου και όλοι όσοι αυτοί μιλάνε σε ένα ευρύτερο κοινό, πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να κάνουν ορθοφωνία. Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα κοινό όταν δεν μπορεί ο άλλος να καταλάβει αυτά που λες. Πέρσι είχαμε καλέσει με την βοήθεια του Βρετανικού Συμβουλίου τον Φρανκ Μπερνέτ, έναν από τους πλέον γνωστούς επικοινωνούς της επιστήμης, ο οποίος ακριβώς έδωσε ένα σεμινάριο εδώ, μέσα στα πλαίσια των κυριακάτικων πρωινών. Έκανε ένα μάθημα πώς ακριβώς πρέπει ένας ερευνητής, ένας καθηγητής, όταν θέλει να παρουσιάσει το θέμα στο κοινό του, τι πρέπει να κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε αυτός ο διαγωνισμός να πάρει τη μεγαλύτερη δυνατή διάσταση. Με χαρά βλέπουμε ότι έχουν έρθει αρκετοί σήμερα, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμη περισσότεροι ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Εμείς ευχαριστούμε πολύ εσάς που ήρθατε εδώ, βέβαια την κριτική επιτροπή μας και τα παιδιά τα οποία συμμετείχανε. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Σημασία δεν έχει βέβαια να βγεις πρώτη, σημασία είναι η συμμετοχή σου αυτή η ίδια σε αυτόν τον διαγωνισμό. Αναστασία, θα πεις και εσύ κάτι. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους και παρακαλώ την κυρία Ανδρίτσου να πει και εκείνη κάτι.
Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Βρετανικού Συμβουλίου θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στον 5ο διαγωνισμό Φέινια. Ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια, αρχικά με 7-8 χώρες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η οικογένεια του Φέινλαμπ έχει μεγαλώσει πολύ. 17 χώρες πλέον συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Αίγυπτος, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Hong Kong, το Ισραήλ, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ελβετία, η Βρετανία. Είναι στην οικογένειά μας και η Λιβύη. Δυστυχώς δεν ξέρω αν μετά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, αν θα καταφέρουν να κάνουν εκεί το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο διαγωνισμός που ξεκίνησε από 7 χώρες μέσα σε 5 χρόνια έχει απλωθεί σε όλες σχεδόν τις υπήρους και συνεχώς κάθε χρόνο καινούργιες χώρες, καινούργια νέα ταλέντα προστίθεται στη μεγάλη οικογένεια του Φέινλαμπ. Την περσινή χρονιά είχαμε την πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε τον νικητή μας, τον νικητή της Ελλάδας, τον Βασίλη τον Γρηγοριάδη, νικητή και του International Fainlab, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο ο τελικός ως μέρος του επιστημονικού φεστιβάλ του Τσέλτιναμ στη Μεγάλη Βρετανία, Ιούνιο, την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Ο δικός μας λοιπόν νικητής αναδείχθηκε και νικητής του International Fainlab. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό να κάνεις μία παρουσίαση σε μία γλώσσα που δεν είναι η δική σου, η παρουσίαση ήταν στα αγγλικά, που σημαίνει λοιπόν δεν είναι μόνο η γλώσσα, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε παραδείγματα, props και όλα αυτά τα μαθαίνουμε συμμετέχοντας μέσα στο Φέινλαμπ. Επίσης ήθελα να πω ότι το Φέινλαμπ δεν ξεκινά σε αυτό το δεν τελειώνει μάλλον με τη συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό. Συμμετέχοντας προηγούμενων ετών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες, έχουν συνεργαστεί μαζί και έχουν αναπτύξει πάρα πολύ δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις που έχουν πάντοτε ως στόχο την επικοινωνία της επιστήμης. Θα σας αναφέρω δράσεις που έγιναν για το έτος Δαρβίνου την περσινή χρονιά, επιστημονικές θεατρικές παραστάσεις που έχουν γίνει και σε αυτό το χώρο αλλά και σε πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το έτος χημίας και μία σειρά από πειράματα, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις που έγιναν τον προηγούμενο μήνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και πολλά άλλα. Επίσης, οι επιστήμονες του Φέινλαμπ θα έχουν την ευκαιρία πάρα πολύ σύντομα μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα που πρόκειται να ξεκινήσει το Βρετανικό Συμβούλιο να φέρουν την φιλοσοφία και την λεξιοτεχνία που μαθαίνουν μέσα από το Φέινλαμπ σε όλα τα σχολεία της χώρας μέσα από ένα διαγωνισμό για την επικοινωνία της επιστήμης ο οποίος όμως θα απευθύνεται σε μαθητές σχολείου. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το διαγωνισμό. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους είναι σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την συμβολή και υποστήριξή του και φυσικά την Κρητική Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Που ανέφερε η κυρία Ανδρίτσου και κάποια πράγματα για το επιστημονικό φεστιβάλ του Τσέλτεναμ, να πούμε ότι η Βρετανική διοργάνωση ξεκίνησε το 2006 γύρω από αυτό το επιστημονικό φεστιβάλ. Πρόκειται για μια εκδήλωση που κρατάει σχεδόν μια εβδομάδα και για να μπορέσει κάποιος να το επισκεφθεί θα πρέπει να αγοράσει τα εισιτήριά του αρκετούς μήνες πριν. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τη διαφορά που υπάρχει στην κουλτούρα, την Βρετανική και την Ελληνική. Και μια ακόμα διαφορά έχει να κάνει με το γιατί ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός. Ξεκίνησε λοιπόν επειδή σύμφωνα με στατιστικές που είχαν στο Βρετανικό Σύστημα Παιδείας, έβλεπαν ότι τα παιδιά που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κολέγια, πανεπιστήμια, σχετικά με αυτό που λέμε θετικές επιστήμες, γίνονται στην Βρετανία πλέον και λιγότερα. Προφανώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έτσι, οι θετικές επιστήμες είναι από τις σχολές που είναι στην πρώτη κατηγορία προτίμηση των περισσότερων παιδιών.
ίσως θα έλεγα ότι περισσότερο ο ρόλος του FEMLAB στην Ελλάδα είναι να ενισχύσει το ρόλο της επιστήμης μέσα στην κοινωνία, να μπορέσει δηλαδή ο κόσμος να διασταθεί και να καταλάβει το ρόλο που παίζει στην καθημερινότητά του, αλλά και λίγο να ενισχύσει και το προφίλ των Ελλήνων επιστημόνων και από τη μεριά της έρευνας, αλλά σίγουρα και από τη μεριά της επικοινωνίας. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας 8 νέους Έλληνες επιστήμονες. Κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα φοιτητές, κάποιοι έχουν τελειώσει, κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή εργάζονται. Θέλω την βοήθειά σας να ζεστάνουμε έτσι και λίγο την ατμόσφαιρα και λίγο και να αποφορτίσουμε και το άγχος που έχουν αυτά τα παιδιά, μια που για τους περισσότερους είναι από τις πρώτες φορές που βρίσκονται μπροστά στην κόρη και μιλάνε. Θέλω να καλέσω έναν προς έναν τους φιναλίστ να έρθουν εδώ μπροστά, τη Φέδρα Μπόκαρη. Ο Μαθέστερα των Προβληματικών και Παντονίκη, την Κωνσταντίνα Μαρδιωτούδη, τον Αλή Σάτη, τον Βασίλειο Σιδερίδη, την Αλεξάνδρα Μεδίδη και την Δήμητρα Μαρδιώδη. Θυμίζει λίγο εκτελεστικό απόσπασμα, έτσι. Μόνο από αυτό που θα σας πυροβολήσει δεν βρίσκεται εκεί, αλλά εκεί. Λοιπόν, κανένα talent show δεν είναι πλήρες χωρίς την Κριτική Επιτροπή. Είναι τιμή, θα έλεγα, για το FameLab και όλους εμάς που έχουμε περάσει από το διαγωνισμό να έχουμε βρεθεί με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το διαγωνισμό και γενικά την επικοινωνία της επιστήμης. Ξεκινάω από δεξιά. Ο Στάθης Γκόνος είναι διευθυντής ερευνών εδώ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κορυφαίους παγκόσμια επιστήμονες στον τομέα της γύρανσης των κυττάρων. Η Ιωάννα Σουφλέρη, η κυρία της Κριτικής Επιτροπής, είναι υπεύθυνη του Βήμα Science. Θα έλεγα μία από τις λίγες δημοσιογράφους που μπορεί να λέει ότι είναι επιστήμονας παύλα δημοσιογράφος. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, γνωστός ηθοποιός, φίλος της επιστήμης και παρουσιαστής επιστημονικών εκπομπών. Και βέβαια, της μίας και μόνης, τις καλύτερες, θα έλεγα, όχι μίας και μόνης. Και ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το περιοδικό Focus, το πιο επιτυχημένο περιοδικό της λαϊκής της επιστήμης, την εκπομπή Εύρυκα, τον εκδοτικό οίκο Αυγό, που ειδικεύεται στην εκλέκευση της επιστήμης, θέλω ένα ζωντανό και ζωστό χειροκρότημα για τον Γιώργο Ζακαδέλη. Σημαντικό το ποιος θα κερδίσει το FameLab σήμερα, διότι αυτός που θα κερδίσει το FameLab θα πάει στο Cheltenham και θα δει το επιστημονικό πιστεύω του Cheltenham. Και αυτό είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Οπότε, αυτό περί ευγενούς άμυλας, ξεχάστε το. Θα πρέπει να διαγωνιστείτε με σκληρό και το έτοιμο ή όχι δεν με ενδιαφέρει τρόπο. Θα έχετε 3 λεπτά καιρό για να μας πείσετε ότι εσείς είστε ο άξιος ή η άξια για να πάρει το μεγάλο έπαθλο. Και κατόπιν θα έχουμε εμείς ως Κριτική Επιτροπή 5 λεπτά καιρό να μιλήσουμε μαζί σας, να σας πούμε γιατί δεν μας αρέσατε ή γιατί μας αρέσατε βεβαίως. Η Κέτη, η οποία βρίσκεται εδώ, σήκω το χέρι, η Κέτη διαθέτει ένα επιστημονικό όργανο το οποίο λέγεται το πουλάκι μου και λαϊδάει. Λοιπόν, αυτό είναι ο χρονομετρητής μας. Έτσι, στα 2,5 περίπου λεπτά σηκώνει το χέρι για να ειδοποιήσετε ότι έχετε 30 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσετε και στα 3 λεπτά ακριβώς το πουλάκι και λαϊδάει και εκεί πρέπει να έχετε τελειώσει. Αν δεν έχετε τελειώσει, θα σας τελειώσουμε εμείς. Και αν θέλετε να συνεχίσετε, τότε πάμε για τα αποτελέσματα που θα πάρετε. Και στα 5 λεπτά θα πρέπει να κόψετε εμάς. Okay. Αυτή είναι η κανόνα του διαγωνισμού. Αφού ολοκληρώσετε όλοι και οι 8, εμείς η Κριτική Επιτροπή θα αποσυρθούμε για να πιούμε κανένα, να αποφασίσουμε μάλλον για το ποιος είναι ο νικητής.
Και ο κύριος Καρπούζης, ο οποίος είναι αυτός ο κύριος εκεί πέρα που σας μίλησε στην αρχή, θα έρθει εκεί πέρα και θα σας πει πώς θα ψηφίσετε κι εσείς για τον νικητή. Οπότε δεν είναι μόνο η δικιά μας απόφαση εδώ λοιπόν, των τεσσάρων, αλλά υπάρχει και βραβείο κοινού, το οποίο θα το αποφασίσετε εσείς μέσω μιας εξαιρετικά πολύπλοκης διαδικασίας, της οποίας θα σας εξηγήσει ο κύριος Καρπούζης. Σε τρία λεπτά, και όποιος καταλάβει. Στυλό, έχετε. Θα χρειαστεί και στυλό. Δεν μπορώ να πω άλλο. Λοιπόν, οι διαγωνιζόμενοι θα τους καλούμε έναν έναν εδώ και ο άλλος κύριος που βρίσκεται εδώ πέρα θα εφαρμόζει επάνω τους μία ψήρα. Αυτή την ψήρα. Η οποία είναι με την καλή. Το μικρόφωνο λοιπόν. Okay. Άρα, να ξεκινήσουμε. Αυτό που θεωρούμε εδώ καθήκον μας, κύριε, ότι μετά από 5 χρόνια πείρας πια μας βγαίνει εντελώς αυθόρμητα, δεν χρειάζεται να το αναλύουμε, είναι κυρίως, δευτερευόντως είναι να αναδείξουμε τον νικητή. Για τον νικητή είναι πολύ σημαντικό, για μας το σημαντικότερο είναι να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, να μην τα παρατήσουν σήμερα, είτε είναι νικητές, είτε δεν είναι νικητές. Ως εκ τούτου, οι παρατηρήσεις μας θα είναι αυτού του πνεύματος. Σκληρές, αλλά άπειρα τρυφερές. Μία λέξη, διασκεδάστε το. Αν μπορείτε. Λοιπόν, η Φέδρα Υπόκαρη, παρακαλώ, η πρώτη διαγωνιζόμενη, ας ανέβει στην... Καλησπέρα. Θα παίξουμε με ένα γλύφο. Θέλω να μου πείτε τι κοινό έχουν οι παρακάτω καταστάσεις. Πρώτον, είναι βράδυ, είσαι στο σπίτι και την άλλη μέρα το πρωί δίνεις εξετάσεις. Έχεις ακόμα 100 σελίδες να διαβάσεις. Θα προλάβεις. Δεύτερον, ετοιμάζεσαι να βρεις ραντεβού με τον άντρα ή τη γυναίκα των ονείρων σου. Από το πρωί περιμένεις να πάει 9 η ώρα για να το συναντήσεις. Τρίτον, το ξυπνητήρι σου κάτι έπαθε. Ξυπνάς και συνειδητοποιείς ότι έπρεπε ήδη να είσαι στο γραφείο σου. Στο μυαλό σου τρυφογυρνάνε οι φωνές του διευθυντή. Τέταρτον, είσαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Κοιμάσαι στις 11, ξυπνάς στις 6. Ένα βράδυ παρασύρεις από την παρέα και ξενυχτάς σε ένα ξέφρενο πάρτι μέχρι τις 7 το πρωί. Το βιολογικό σου ρολόι πάει. Τι κοινό λοιπόν έχουν τα παραπάνω, για σκεφτείτε. Ακριβώς λοιπόν, όλα τα παραπάνω είναι αιτία στρες. Μια αιτία στρες μπορεί να είναι κακή, μπορεί να είναι και καλή. Γενικά είναι η κατάσταση που μπαίνει ο οργανισμός για να αντιμετωπίσει μια μεταβολή. Είτε εσωτερική, μια σκέψη, είτε εξωτερική. Τι ακριβώς συμβαίνει? Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε το γιν και το γιάνγκ, τη διαλεκτική της φύσης. Το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα έχει το δικό του γιν και γιάνγκ, που λέγεται συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα. Όταν το ένα ενεργοποιείται, το άλλο αδρανεί και τα ανάπαλλη. Όταν λοιπόν είσαι στην τσίτα, λέμε ότι ενεργοποιείται το συμπαθητικό. Είναι σαν να σε κυνηγάει τάβρος. Το σώμα σου παραδίνεται στην αδρεναλίνη. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά, ανασένεις βαθιά, το εντερό σου σταματάει. Δεν έχεις τώρα χρόνο για τέτοια. Η δρόνη, η κόρη του ματιού διαστέλλεται, η τρίχη σου σηκώνεται, το δέρμα σου γίνεται οχρό. Το παρασυμπαθητικό είναι της ρέκλας και της ασφάλειας. Σε ηρεμεί και σε χαλαρώνει. Το σώμα σου έχει παραδοθεί στην ακετιλοχολίνη. Όταν λοιπόν ο οργανισμός μας θέλει να αντιμετωπίσει μια στρεσογόνο κατάσταση, ενεργοποιείται το συμπαθητικό. Το παρασυμπαθητικό λειτουργεί σαν το φρένο στη διέγερση και φέρνει τα πράγματα στην ισορροπία. Τι συμβαίνει όταν δεν συμβεί η ισορροπία? Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ άσχημα.
καθώς το νευρικό μας σύστημα συνδέεται με το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πονοκέφαλοι, άγχος, αϊπνίες, ζαλάδες, άπειρες ώρες στο διβάνι του ψυχαναλυτή, αγχολητικά, αντιψυχωσικά, αντικαταπληκτικά χαπάκια και πολλά 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 άλλα. Διώξε το στρες από τη ζωή σου, μην αγχώνεσαι, λένε. Αυτό είναι δύσκολο και καμιά φορά αποτελεί μια ακόμα αιτία στρες. Στρες και ζωή πάνε πακέτο. Στρες δεν έχουν μόνο οι πεθαμένοι. Το μόνο λοιπόν που μας μένει να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριζόμαστε. Enjoy life! Όρους χωρίς την πραγματικότητα να τους χρησιμοποιείς, να χρειαστείς να τους αναλύσεις, αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, δεν ήταν σαν εγχειρίδιο, σαν διαβάζουμε εγχειρίδιο, ήταν ολοκληρωμένο, το είπες σε 3 λεπτά, και έτσι το στήθηκες, να το διαχειρίστηκες σωστά το δικό σου το στρες. Φέδερα, παραλείψαμε να ρωτήσουμε, γιατί εμείς είδαμε και στους προκληματικούς, τι κάνεις τώρα. Εργάζομαι σε ένα πρόγραμμα ερευνητικό στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Αφορά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Και έχεις σπουδάσει? Κινητός μηχανικός. Okay. Δεν έχω κάτι άλλο, συμφωνώ με την Ιωάννη. Ναι, μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ και φαίνεται ότι κάτσες και το δούλεψες. Φαίνεται ότι ξόδεψες αρκετό χρόνο για να το σκεφτείς και να το οργανώσεις καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και η δουλειά όταν γίνεται φαίνεται και μπράβο. Ναι. Και εγώ θα έλεγα τις καλύτερες παρουσιάσεις που έχω ακούσει αυτά τα 5 χρόνια. Μου άρεσε, λέει και το ευχάριστο με το τεχνικό. Σίγουρα το θέμα δεν εμφανίστηκε όσο ακούσαμε, αλλά και μόνο το τρίλεπτο ήταν καλά. Ακριβώς. Αρκετά εισαγωγικό. Αν έτσι κάνω 2 παρατηρήσεις, ίσως σημασία ήταν 3. Το πρώτο ήταν ότι αναφέρεσαι 3 παραδείγματα και μέχρι 4. Εμένα μ' άρεσε αυτό, δεν ξέρω αν το έκανες και εμένα ή όχι. Αλλά το να γεννάς απορίες, πιστεύω ότι γενικά είναι έτσι μια θετική πρόκληση από τους άλλους. Ίσως θα έκλεινα με κάτι το μυστικό και έτσι ένα μήνυμα. Δεν είναι κακό, απλά είναι ζωντανό. Και το μόνο επιστημονικό που θα έλεγα, για να το αφήσω λίγο στην άκρη, είναι ότι το στρες είναι δημιουργικό σε αυτές τις δόσεις. Το οποίο, μια που δεν το είπες εσύ, ας το πούμε εμείς από αυτή την πλευρά, για να μην θεωρούμε ότι οτιδήποτε κάνουμε μας αγχώνει και μας αγχώνει γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευτύχης Ευθυμίου. Ο Ευθύχης θα πει τώρα το όνομά του για να πάμε να το ακούσουμε όλοι. Τι κάνει, τι σπουδάζει και όλα αυτά. Γεια σας, είμαι ο Ευθύχης Ευθυμίου. Έχω σπουδάσει βιολογία και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά, θα μείνω στη βιολογία στην παρουσίαση μου για σήμερα. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξα, θέλοντας να δω ένα τυχαίο δείγμα ανθρώπου, στην τηλεόραση. Και έπεσα σε έναν ισοσία του Μάικλ Τζάκσον να παραλυρεί για την Αλ-Κάιντα. Ήταν πραγματικά απέσια η όψη και σκέφτηκα 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξη για να φτάσουμε σε αυτό, σαν κάποιο λάθος να έχει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάποιο λάθος. Έγινε μια πελώρια σειρά από λάθη, τα οποία μας οδήγησαν από το αρχαιοβακτήριο στην προβιωτική σούπα στον καντάφι στην τηλεόραση. Και αυτό γιατί τα λάθη είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της εξέλιξης, είναι στην ουσία η δύναμη που χτυπάει μπροστά. Η εξέλιξη λοιπόν, η διαδικασία που μας οδήγησε από το... δημιούργησε όλα τα όντα στο σύμπαν,
χωρίζεται στα δύο επιμέρους χαρακτηριστικά, την ποικιλότητα και την... Με συγχωρείτε, θα δω σκονάκι. Την ποικιλότητα και τη φυσική επιλογή. Δεδομένως, της ποικιλότητας, η επιλογή έρχεται και αναδεικνύει το πλέον προσαρμοσμένο είδος στις συνθήκες που παρουσιάζονται. Έχει σημασία να αναλύσουμε ότι στη φυσική επιλογή δεν υπάρχει τέλειο, καθώς όπως ή άλλο και η ίδια η φυσική επιλογή, η εξέλιξη, είναι γέννημα λάθους και σπορά του τυχαίου. Όπως δεν υπάρχει τέλειο στην ίδια τη ζωή. Όσο αλλάζουν οι συνθήκες, και αυτές αλλάζουν συχνότερα από τα λόγια μιας κονσερβάμενης ή της απόψης πολιτικής, αλλάζει και η εύνοια και, και το είδος το οποίο θα επικρατήσει. Λοιπόν, στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν κάποιοι παπαγάλοι, λεγόμενοι κάκαπο, οι οποίοι, επειδή στο νησί δεν υπήρξε ποτέ κάποιος κυρευτής, δεν χρειάστηκε ποτέ να μάθουν ούτε να πετάνε, ούτε να φοβούνται καλά καλά. Όταν λοιπόν ήρθε για πρώτη φορά ο άνθρωπος στο νησί, αυτά έριξαν να τον προϋπαντήσουν και να τέλος πάντων δουν τι είναι αυτό το περίοδο που ήρθε. Αυτό βέβαια τα έπιασε να τα βάλει στις κατσαρόλες και άρχισαν να τα βράζει. Δεν είχαν μάθει ποτέ να φοβούνται, οπότε έμειναν μέσα στην κατσαρόλα, περιμένοντας τα άλατα του μπάνιου. Ήταν πολύ αργά για αυτά. Μέσα σε 200 χρόνια, από κάτι εκατομμύρια, μείνανε μόλις 120. Ήταν λιγότερο εξελιγμένα, όχι. Απλά ήταν κάποια όντα στα οποία τα είχαν προσαρμοστεί σε άλλες συνθήκες. Για την εξέλιξη μου μίλησε πρώτη φορά ο παππούς μου, ο οποίος, τον οποίο τον ρώτησα τότε ποιο είναι το πιο εξελιγμένο είδος. Αλλά διαφωνήσω. Αυτό, εδώ πλάτη πληροφορή μου, δεν την χρησιμοποιήσα καλά όπως. Είναι το αγαπημένο μου θέμα και δεν τη λιώσει. Γιατί τον κτόφιλε στο σκονάκι? Δεν έπρεπε να πει στο σκονάκι. Έπρεπε να το πει. Να μα πει στου παπαγάλου. Κοίταξε τώρα, έχω διάφορε διαφωνίε. Υπάρχει μια διαφωνία που έχει να κάνει με την εισαγωγή και την κατάσταση κλπ. Δεν θα το διάλεγα να μιλήσω για την εξέλιξη, να σου πω γιατί δεν έχουμε με τον πολιτισμό οι άνθρωποι. Δεν θεωρώ ότι είναι εξελικτικό λάθος ο Καντάφη, θεωρώ ότι είναι πολιτισμικό λάθος. Α, όχι, εγώ μιλάω καθαρά για την όψη. Φάνηκε η ιδέα. Α, οκ. Τώρα πάλι να γίνει ρατσιστικό. Δεν είναι από το σπονδόντιο. Οκ. Τότε εγώ δεν μπορεί να κατάλαβω. Το οποίο έχω κάτι να πει. Νομίζω ότι πήγε να βάλεις πολλά πράγματα που δεν είχε αρχή, μέση, τέλος και δεν ήταν καθαρό το μήνυμα. Αλλά μου άρεσε που διάλεξε αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή μπορείς να έχεις ξεκινήσει και με τους παπαγάλους, ας πούμε. Θες να συνεχίσεις. Το πρόβλημα είναι ότι η ίδια η εξέλιξη είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μιλήσω για το αν υπάρχει λάθος, σωστό, αν υπάρχει τέλειο στη φύση και πρέπει να το βάλεις και αυτό με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, είναι άλλη η ανθρώπινη ηθική και άλλη η ηθική του... Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο θέμα, απλώς αισθάνομαι ότι δεν... Που να έμπαινε στο παράγραφο την τελευταία που είχα ανοίξει, δηλαδή. Το οποίο θα σας το πω στο τέλος. Ωραία, λοιπόν, θα πάψω να μιλάω. Κοίταξε τώρα, αυτό που έχει το θέμα, εγώ θα το βάλω από τα δύσκολα θέματα, από την εξαισθένεια. Ναι. Ότι είναι καταρχάς πολύ μετατυπωμένο. Δεν ξέρω αν προσωπικά εγώ, οποιοδήποτε βιολόγος, αποτελεί τον τυχαίο τυπικό ακροατή. Και ίσως θα έπρεπε να ρωτήσω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την βιολογία. Εγώ από την δικιά μου πλευρά, του πιο ειδικού, θα περίμενα μια πιο φρέσκια καινοτόμα προσέγγιση. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Επειδή όμως είναι μεγάλο θέμα
Και επειδή πιστεύω ότι ίσως όχι σε αυτό το κρατήριο, αλλά και πούμε έξω στον δρόμο και ρωτήσουμε αυτό που ρωτάνε στις ΗΠΑ, αν καταγόμαστε από τους πληθυκούς ή όχι, θα ακούσουμε διάφορες απαντήσεις. Φαντάζομαι ότι το θέμα είναι πολύ πιο κανείς να πιάσει το μικρό κομματάκι. Ό,τι αυτό θεωρεί ότι είναι σημαντικό με το κριτήριο στο οποίο απευθύνεται και να αναπτύξει αυτό. Μόνο αυτό θα έλεγα και θα σου έλεγα επίσης χαλάρωση, γιατί βλέπω ότι στη συζήτηση πολύ πιο εύκολα μιλάς, ενώ όταν είσαι απέναντι στο μικρό κομματάκι, κοιτάς από εκεί, λίγο σφίγγεσαι. Αυτό θέλει λίγο δουλειά. Οκ, okay, εγώ θα ήθελα να σου δώσω ένα λεπτό να μας πεις πώς θα τελείωνες το θέμα σου, γιατί είναι σημαντικό και μετά να μου δώσεις ένα λεπτό να σου πω και εγώ κάτι. Λοιπόν, ρώτησα τον παππού μου όταν ήμουν μικρός, ποιο είναι το πιο στηριγμένο όνομα. Μου είπε είναι ο άνθρωπος. Του λέω αυτό που βγαίνει, είναι αυταπόδεικτο μου λέει, όπως ότι ο Θεός έβαλε ένα φεγγάρι στον ουρανό. Μετά μεγάλωσα, διάβασα εξέλιξη και μια μέρα διάβασα για τον Κρουίσμε, το δεύτερο φεγγάρι του. Το πιθανό δεύτερο φεγγάρι της γης. Και μετά για κάποια ακόμα. Και κάθε και σκέφτηκα ότι εφόσον είναι αυταπόδεικτο ότι ο Θεός έβαλε ένα φεγγάρι στον ουρανό, τα υπόλοιπα ποιος τα έχει βάλει. Αυτό είναι για τον για το φόρο Θεού μέσα. Ευτυχία έχω δύο μεγάλες παρατηρήσεις να σου κάνω. Η μία είναι ότι επειδή διάλεξε ένα θέμα που χρειάζεται παθιασμένη επικοινωνία, νομίζω ότι δεν μας το πλάσαρες καλά, σαν κύριο θέμα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το θέμα σου είναι ότι στην εξέλιξη δεν υπάρχει σωστό λάθος. Υπάρχει ό,τι δουλεύει. Ανώτερο ή κατώτερο, πιο εξελιγμένο ή λιγότερο εξελιγμένο. Εξελίσσονται όλα παράλληλα και κάποια από αυτά επιζήσαμε μέχρι τις μέρες μας, κάποια τα έφαγε μαρμάκα γιατί δεν στάθηκαν ικανά να επιβιώσουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι αφορά, ας πούμε, ό,τι δεν ό,τι αντίθετο με αυτό που πιστεύουμε με βάση την ανθρώπινη ηθική, ότι υπάρχει μια ιεραρχία, μια τάξη στο σύμπαν, ότι υπάρχουν καλά και κακά πράγματα. Και νομίζω ότι έπρεπε να είσαι πιο συγκεντρωμένος. Η δεύτερη μεγάλη παρατήρηση που έπρεπε να κάνω είναι ότι πόσο μάλλον το ασχολείσαι με ένα τόσο μεγάλο θέμα, αλλά ακόμα και όταν ασχοληθείς με μικρά θέματα, η καλή προετοιμασία είναι τρομερά κρίσιμη για να είναι η παρουσίασή σου καλή. Η παρουσίασή σου είχε ένα στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό για αυτό που τη συζητάμε τόση ώρα και ταυτόχρονα δεν ήταν αρκετά δουλεμένη. Και ναι, γιατί. Δεν το λέω για να αρχίσει να δικαιολογήσει. Όχι, ο ρόλος μας είναι να. Έτσι, δηλαδή την επόμενη φορά δούλεψατε. Μέχρι πριν ένα λεπτό από. Όχι, μέχρι δύο ώρες είχα τέσσερα θέματα που κλείβα ταυτόχρονα. Οπότε. Οκ, Ευθύμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γιάννης Καρακάσης, παρακαλώ. Γιάννη, θέλεις αυτό το μικρόφωνο ή θέλει. Οκ, okay, έχουμε ήχο στο γραφείο.
δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου, ίσως λίγο η σκιά του, και έπρεπε ο Φουκαράς ο γιατρός να μαντέψει τι συμβαίνει εδώ μέσα, εφόσον ασφαλώς υπάρχει. Οπότε ήρθε η επανάσταση που λέγεται αξιολογική τομογραφία. Και τι έκανε αυτή, έκανε το κρανίο μας σύφρου. Δεν πιστεύετε. Ας υποθέσουμε ότι καθένα από τα τρία μήλα που έχω μπροστά μου είναι το κρανίο μας. Γιατί έφερα τρία και όχι ένα, γιατί δεν έχουμε τρία κεφάλια βεβαίως, για να σας δείξω τα τρία επίπεδα στα οποία κάνει τομή ο αξιολογικός τομογράφος. Υπάρχει το προστιοπίστιο ή ποδελιαίο επίπεδο, υπάρχει το στεφανιαίο ή μετωπιαίο και υπάρχει και το κάθετο ή εγκάσιο. Θα μου πείτε σπουδαίο πράγμα. Όλοι ξέρουμε ότι αν ανοίξει ένα μήλο, θα βρει μέσα σπόρια. Σωστό. Αν όμως υπήρχε ένα σκουλίκι, πριν κόψω το μήλο, μπορούσα να μαντέψω τι υπάρχει εδώ μέσα. Μαντεύω την επόμενη ερώτησή σας. Θα μου πείτε, ώστε λοιπόν, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να κάνω αξιολογική τομογραφία, θα πάω στον γιατρό, θα πάρει ένα τσεκούρι, θα μου ανοίξει τα δύο το κεφάλι, θα βγάλει τον εγκέφαλο, θα τον βάλει πάνω σε μια επιφάνεια από πίσω όπως έκανα εγώ τώρα με τα μήλα. Θα τον κόψει κομματάκια όπως κόβουμε στην κουζίνα μας το κρανίδι ή την ντομάτα, ψιλοκομμένη. Θα δει μία-μία τις φέτες, μήπως συμβαίνει κάτι εκεί, και είτε βρει κάτι είτε όχι, στη συνέχεια πρέπει αυτά να τα παίρνουμε στο κρανίο πάλι. Και όχι όπως να είναι, θα πάρει μία-μία τις φέτες, θα τις κολλήσει με κόλλα, θα φτιάξει τον εγκέφαλο, θα τον βάλει μέσα στο κρανίο, θα κλείσει το καπάκι, θα βάλει σελοτέιν γύρω-γύρω και όλα αυτά χωρίς να μαντώσω, χωρίς να πονέσω, χωρίς να καταλάβω τίποτα, ούτε καν ένα έγκλημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί δεν χρησιμοποιεί βάρβαρα εργαλεία όπως μαχαίρια σε κούρια που σας έδειξα, αλλά χρησιμοποιεί μια δέσμη από την οχή. Οπότε ο ασθενής δεν πονά, δεν ματώνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και οι τομές που γίνονται βεβαίως είναι φανταστικές. Οπότε το θρίλερ που λέγεται αξιολογική τομογραφία, με πρωταγωνιστές σε κούρια, μαχαίρια, φέτες και κεφάλι και καπάκι στο κρανίο, έχει happy end. Εμένα ήρθε η ώρα μου να πάω ένα μήλο και ίσως να κεράσω ένα και σε εσάς. Λοιπόν, Γιάννη, πες μας λίγα πράγματα για σένα, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε στους προεπιτελικούς της Αθήνας. Οπότε, έτσι, περιληπτικά λίγο για τις σπουδές σου, για το τι κάνεις. Είμαι καθηγητής σε ένα επαγγελματικό λύκειο στα Γιάννη. Έχω δει εδώ πέρα διάφορα πράγματα στο χαρτί αυτό, γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί θέλω να καταλάβω. Έχεις κάνει βιολογία, έχεις κάνει ιατρική, σωστά. Ιατρική. Είναι ψέματα τώρα. Ιατρική. Όχι, δεν είναι τίποτα ψέμα. Αν σας δώσουν αυτά που έγραψα. Ξέρω, γιατί το Βρετανικό Συμβούλιο είναι υπόπτω πάντα. Λέτε, ξένος δάκτυλος. Μάλιστα. Και τι διδάσκεις στο σχολείο? Είμαι σε ένα επαγγελματικό λύκειο, είμαι γιατρός και διδάσκω ιατρικά μαθήματα σε παιδιά που θα γίνουν νοσηλευτές. Πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίασή σου. Μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο άρθρισες τον λόγο σου, μ' άρεσαν οι πάσεις που έκανες, μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο επικοινώνησες με το κοινό. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αφαιρεθώ. Δηλαδή, μου τραβούσε συνεχώς την προσοχή, σε παρακολουθούσα και με διασκέδασες. Μου άρεσε λοιπόν η παρουσίασή σου πάρα πολύ. Δεν έχω κάτι ουσιαστικό να πω ότι πού θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτό το πράγμα σε κάτι. Ίσως πιθανότατα θα έλεγα, ίσως. Λίγο περισσότερο για την τεχνολογία η οποία εμπλέκεται στις αξιολογικές τομογραφίες. Η οποία είναι διαφορετική διαφορετικής μορφής βεβαίως. Έτσι, αν μιλάμε δηλαδή, για λειτουργική, για functional magnetic imaging ή μιλάμε για οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο εκεί πέρα για να μιλήσουμε για τις αξιολογικές. Διαβάζουμε και τη σκέψη του ανθρώπου. Έτσι, βλέπουμε τις αλλαγές που γίνονται στα μικρομόρια όταν σκέφτεται κανείς και μπορούμε να ξέρουμε και τη σκέψη τέτοια. Και είναι βέβαια και ένα εργαλείο καταπληκτικό όχι μόνο για την ιατρική, αλλά όπως υπενήχθες τώρα μόλις, ας πούμε, και για το πώς είναι ο ανθρώπινος νους, πολύ πιθανόν να ανοίξει τον δρόμο για μελέτες αυτού του είδους. Οπότε, ίσως λίγο περισσότερο από αυτό, βέβαια, στον χρόνο που είχες, ίσως, δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ. Γιάννη, πόση ακτινοβολία δέχεται ένας άνθρωπος που κάνει... Μια αξιολογική τομογραφία, δηλαδή, χοντρά-χοντρά με 100 απλές ακτινογραφίες. Είναι σαν να είναι σε πόση απόσταση από το κέντρο της Χειροσύμα που έσκασε εγώ. Τώρα αυτό δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να το πω. 100 ακτινογραφίες. Στη ζωή μας, ας πούμε, νομίζω δεν θα κάνει κανείς από εμάς 100 ακτινογραφίες. 1,5 χιλιόμετρο. Σας ευχαριστώ, δεν θα είναι πολύ. Βέβαια, αν είχα χρόνο,
θα σας έλεγα και κάτι και για τη μαγνητική τομογραφία. Σωστά, γι' αυτό το αναφέρω. Είναι περίπου τα ίδια πράγματα, ό,τι σας είπα δηλαδή, με μηδενική ακτινοβολία. Είναι πολύ πιο ασφαλίστερα. Οκ, ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Νομίζω ότι ήθελε μια τοποθέτησή της στο σύγχρονο κόσμο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ναι, και εγώ επειδή δεν είχαμε ξαναδεί, είσαι φοβερά εκφραστικός, παρότι βλέπαμε τα οπίστια 3/4 της παρουσίας. Ειδικά εγώ που στην άκρη, αλλά μαντεύω και το υπόλοιπο. Μου άρεσε αυτή η έκφραση και ίσως και εγώ το μόνο το οποίο θα πω είναι ότι θα ήθελα, ήταν προφανώς πιο ρηχή, δεν το λέω αρνητικά, αλλά έπρεπε να καταλάβω ότι δεν ξέρει γιατί μιλάμε. Ίσως ένα πιο βαθύ ερώτημα, σαν και αυτά που ανέφερε ο Αντώνης ή δεν έχει κυρίως. Τίποτα παραπάνω. Προφανώς από τη δουλειά μου ως καθηγητής είμαι συνηθισμένος να το πω. Να μιλάς πολύ πιο... Να τα κάνω όλα κομματάκια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ότι αυτό ισχύει στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.
Ισχύει και σε άλλες γλώσσες. Η έρευνα έχει γίνει για παράδειγμα και σε μία φίλη που είχα διαβάσει στην Αφρική. Που είχαμε, ξέρω εγώ, μάμου, πάλι τέτοιες λέξεις και είχαν βρει πάλι ότι ο άνθρωπος έχει μία τάση να σχετίζει το σχήμα των αντικειμένων με τις λέξεις που εκφράζει για να. Ή για παράδειγμα, σου δείχνουν λέξεις από άλλες γλώσσες και σου λένε με ποιο είδος πουλιού πιστεύεις ότι αντιστοιχεί. Και ανάλογα με τη μορφή, τυχαίνει οι άνθρωποι όντως να πιέζουν την κατάλληλη λέξη, τη σωστή λέξη. Αυτό με βάση σε σκέψεις, για σένα, τις νομικές σκέψεις που συζητήσουμε αλλιώς. Ήταν πάρα πολύ καλή, πιστεύω ότι ήταν πολύ καλά εισαρτημένη και το ΣΕΡΝΑ και η καθοκότητα. Μπράβο. Συγχαρητήρια από πάρα πολύ καλή παρουσίαση, Κωνσταντίνα. Μία παρατήρηση μόνο. Όταν κρατάς το χέρι σου ένα αντικείμενο και δείχνεις αυτό το αντικείμενο, να θυμάσαι πάντα ότι αυτός πρέπει να το δείχνει το κοινό. Έτσι. Δείχνε τα πράγματα, κάνε μεγάλες κινήσεις. Αν βρεθείς και κάπου αλλού, στο Τσέλτεγκραμ ή οπουδήποτε αλλού, θυμίσου το αυτό. Έχεις για να μην πιάσω, μπράβο. Έτσι. Μην κρύβεις τα πράγματα. Πάρε το χρόνο σου, δηλαδή, δείχνε τα. Συγχαρητήρια. Μπορείς να μας πεις έτσι λίγα πράγματα για σένα, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος εδώ. Τι σπουδές έχεις κάνει, τι κάνει τώρα. Ψυχολογία στο Πάντιο. Αυτό. Σε ποιο έτος είσαι. Στο δεύτερο. Το Πάντιο είναι καλό πανεπιστήμιο, όπως άκουσα. Ωραία. Ιωάννη, θες να ρωτήσεις κάτι. Όχι. Κοίταξε, μπορεί να μην έχουμε λεφτά για πετρέλαιο, αλλά θα βρούμε λεφτά για πετρέλαιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος διαγωνιζόμενός μας, ο κύριος Αλή Σατή, παρακαλώ. Προτιμάς αυτό, Αλή. Εσύ τι θέλεις. Αυτό. Ωραία. Άλλη, πριν ξεκινήσεις, μπορείς να μας πεις δύο πράγματα για σένα λίγο, για τις σπουδές σου και τι κάνεις τώρα. Εγώ είμαι ο Αλή Ζασάκη από την Περσία και είμαι φοιτητής εδώ διδακτορικό, φοιτητής της Στατιστικής και Τεχνολόγιας στο Πολυτέχνειο Μαθηματικών και Φυσικών. Ναι. Και πριν να αρχίσω, πρέπει να σας πω κάτι, πρέπει να εξηγήσω τα ελληνικά μου. Δηλαδή, ο Μπέρτραντ Ασελγεζέρετε έζησε 97 χρονών και στα 90 γενεθλία του στην Αγγλία έκανε μεγάλο πρόγραμμα. Και ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε, δεν ήταν πιστός ο Ράσελ, όχι πιστός, επειδή είπε δεν ξέρω ότι ο Θεός υπάρχει ή όχι. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει, αλλά είπε εγώ δεν ξέρω. Και ένας δημοσιογράφος είπε, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ο Θεός στο άλλος κόσμος, εσύ τι θα απαντήσεις. Είπε δεν ξέρω, θα πω εσύ είσαι ένοχος που δεν σε γνωρίσα. Και εγώ τα αρχίσα από αυτό το παράδειγμα να σας πω, αν εγώ δεν μιλάω ελληνικά καλά, εσείς σας ενοχεί. Όχι, όχι εγώ. Λοιπόν, μην ανησυχείς γι' αυτό, ούτε εμείς μιλάμε καλά ελληνικά, οπότε προχώρα. Εντάξει. Το θέμα που θέλω να σας μιλάω είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι περίπου 60 χρόνια στον κόσμο, όσο και προχωράει η τεχνολογία, αυτό το θέμα εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί οι ανθρώποι σκέφτονται τεχνολογία, μπορεί να γίνει σαν ανθρώπι, μπορεί να προχωράει, δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους. Θέλουμε να δούμε με ένα παράδειγμα και άλλο παράδειγμα μέσα του, τεχνητή νοημοσύνη είναι δυνατόν, είναι καλό, θα προχωράει ή όχι. Φανταστείτε, καθένας από εσάς μαζί μου είναι στο ένα δωμάτιο, εγώ θα σας δώσω κάτι ερωτήματα, τυπικό ερωτήματα, και εσείς πρέπει να μου απαντήσετε. Και θα σας στείλω περσική λεξιολόγιο και κάτι γραμματική. Απλώς μόλις να δείτε τα ερωτήματα με βοήθεια από το βιβλιαράκι και γραμματική, μπορείτε να μου απαντήσετε συντακτικά. Και να πείτε τι. Και αν στείλουμε το χαρτί έξω από το δωμάτιο, κανείς δεν θα καταλαβαίνει. Μου απάντησε ανθρώπος ή τεχνολογική μηχανή. Αλλά τώρα έλαβε να πάμε στην αρχαία Ελλάδα, διάλογο συμπόζιο του Πελατώνας. Όταν μπαίνει μέσα ο Αλκιβιάδης, είναι πολύ μεθυσμένος, το 10 ώρα το βράδυ, και
Σοκράτη λέει, το πιο ωραίο στην Αθήνα που εγώ τον αγαπάω είναι Αλκιβιάδης. Και όλοι λένε, τι έγινε, ο Σοκράτη έγινε σεξουά. Και αν διαβάσετε πραγματικά στο τέλος, εγώ νομίζω το πιο ωραίο στο Παλατώνα είναι εκεί. Σοκράτη λέει, όχι, Αλκιβιάδης είναι ένας ανθρώπος που ξέρει σοφροσύνη, δικαιοσύνη, που ξέρει ευθυμία. Γι' αυτό είναι το πιο ωραίο και εγώ τον αγαπάω. Φανταστείτε, δεν είπα πριν στο κράτη, είναι τεχνολογική μηχανή. Και ο Αλκιβιάδης μπαίνει μέσα. Τεχνολογική μηχανή μπορεί να καταλαβαίνει τι έγινε. Έχει Αλκιβιάδης σοφροσύνη, δεν ξέρω δικαιοσύνη. Αυτά τα πράγματα ποτέ. Γι' αυτό εγώ νομίζω τεχνητή νοημοσύνη και για αυτή την νοημοσύνη τουλάχιστον στο καταγγελίο σα που εγώ ξέρω. Δεν υπάρχει καλύτερη λέξη από τα ελληνικά. Intelligence, το καλύτερο είναι νοημοσύνη, γιατί παίζει ρόλο με νόημα. Και αυτό το νόημα υπάρχει μόνο στο μυαλό του ανθρώπου. Και για αυτό το νόημα, οι ανθρώπους έχουν γλώσσα. Με αυτή την γλώσσα μπορούμε να μιλάμε μαζί και επικοινωνούμε συνανθρωπίτικα, δεν ξέρω, ό,τι που υπάρχει για τους ανθρώπους. Και ήλιος, παλιουράκι, ό,τι που υπάρχει στον κόσμο, δεν έχουν νόημα. Για αυτό το λόγο δεν έχουν γλώσσα και δεν μπορούν να επικοινωνούν μαζί. Ναι. Θα ξεκινήσουμε μαζί, μια που έχουμε έτσι μια μικρή σχέση με το θέμα. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίασή σου και πραγματικά μου άρεσε και το πώς συνέδεσες τεχνητή νοημοσύνη με το συμπόσιο του Πλάτων. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Τι θα γινόταν αν ο Σοκράτης ήταν μια μηχανή, τι θα γινόταν αν ήταν ο καθένας μας μηχανή. Βεβαίως είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δηλαδή τελικά το ερώτημα πρέπει να τεθεί σωστά, αν ένας ψηφιακός υπολογιστής θα μπορούσε να σκεφτεί ως άνθρωπος. Το ερώτημα είναι αυτό. Και βέβαια αυτό που ανέφερες είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο συντακτικό, που κανείς μπορεί να το βρει μέσα σε μια προγραμματική γλώσσα, αλλά και στο νόημα, στη σημειολογία, στο semantics, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να το βρει κανείς. Οπότε, ναι, μου άρεσε πολύ η παρουσίασή σου και σε περνάω. Αλήθεια, συγχαρητήρια. Μία συμβουλή. Ειδικά όταν προσπαθείς να επικοινωνήσεις με κόσμο σε μία γλώσσα που δεν είναι η δική σου. Ναι. Είναι καλό να μην βιάζεις. Είναι καλό. Αυτό είναι σύστημα. Ξέρω σαν χαρακτήρα είσαι ορμητικός, το βλέπω. Αλλά όταν πρέπει να επικοινωνήσεις σε μία γλώσσα που δεν είναι η δική σου, θα πρέπει να πατάς λίγο το φρένο. Ναι, ναι. Για να προλαβαίνουμε, να καταλαβαίνουμε μέσα από τα μικρά λάθη, να τα πω, ήχους που δεν έχουμε συνηθίσει την προφορά, αλλά και κάποια συντακτικά ζητήματα που έχεις, κουβαλάς από τη δική σου γλώσσα και είναι φυσικό να τα μεταφέρεις, να προλαβαίνουμε να καταλαβαίνουμε και εμείς με σαφήνεια το νόημα. Πολύ σωστό, αλλά συγγνώμη, και περσικά όταν μιλούσα, ο καθηγητής μου είπαν ότι δεν μπορούμε να σε μονολάβω. Είμαι σίγουρος. Και πρέπει να σου πω ότι στα ελληνικά υπάρχει μια έκφραση, λέμε «Θα μιλάει φαρσί». Λοιπόν, τώρα, επί της ουσίας έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν πίστη και πάθος, αλλά θα συνιστούσα να διαβάσεις ένα υπέροχο βιβλίο που λέγεται «Bach, Escher και Gödel». «Bach, Escher και Gödel». Το οποίο έχει κάποια σκέψη πάνω στην πιθανότητα του όχι να έχουμε αύριο μεθαύριο μια μηχανή που θα μπορεί να καταλάβει αν ο Αλκιβιάδης ήταν δεσουρωμένος, αλλά έχει κάποια σκέψη μήπως ο Σοκράτης είναι μια μηχανή, απλώς είναι έτσι φτιαγμένη μέσα από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, ώστε να αντιλαμβάνεται ότι ο Αλκιβιάδης είναι χαλιά. Θέλετε να γράψετε. Λοιπόν, τώρα που μπορώ να μιλήσω, να πιάσω για την παρουσία συμφωνώ με αυτά που πρέπει. Έτσι, για να βάλουμε και λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί σε αυτά που είπες.
σκέψου πώς έκρινε ο Μπέρταν Ράσελ τον Θεό, ναι. Για να σκεφτούμε ακριβώς και εμείς οι ίδιοι το πόσο μπορούμε να αντιληφθούμε αν αυτό το οποίο κάνουμε είναι τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Έτσι θέλω να τα αφήσω ως μια σκέψη να είπατε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση. Ας περάσουμε και δεύτερες σκέψεις στον καθένα μας για να δούμε το ακριβώς αν είμαστε σε θέση ή δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσένα, ήταν πολύ καλή παρουσίαση. Απλά έτσι μια σκέψη. Ευχαριστώ. Σίδερο, πριν ξεκινήσεις απλά μια-δυο κουβέντες για ναι. Το τι κάνεις. Βεβαίως. Σπούδασα μηχανολόγος, μηχανικός. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με πληροφορική. Και σαν όπως είχα την άλλη φορά, μου αρέσει πάρα πολύ επιστήμη. Όλα τα επιστημονικά θέματα. Βιολογία, φυσική, τα πάντα. Μπορώ να ξεκινήσω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις δαρβινικές δυσλειτουργίες. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα, γιατί ο όρος δυσλειτουργία μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις, να ακούσετε και τον αγγλικό όρο, που είναι Darwinian Misfires. Κρατήστε το. Συνοπτικά, τι είναι οι δαρβινικές δυσλειτουργίες? Είναι όταν οι βιολογικοί προγραμματισμοί που μας έχει βάλει η εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής στον εγκέφαλό μας, ξεγελούνται και τελικά παίρνουμε τα αποτελέσματα των προγραμματισμών χωρίς να πάρουμε παίρνουμε την ευχαρίστηση των προγραμματισμών χωρίς να πάρουμε τα αποτελέσματά τους. Θα φέρω τρία συγκεκριμένα παραδείγματα από τη ζωή του Ισίδωρου, Ισίδωρο Συνεργών, που θα σας κάνουν πλήρως κατανοητό αυτό που αναφέρω. Πρώτο παράδειγμα είναι αυτό. Υπάρχουν και αμήνυκα, παιδιά, δεν πάμε. Είναι αυτό, είναι ότι ο Ισίδωρος ευχαριστιέται το σεξ με προφυλακτικό. Πάμε να δούμε λίγο πώς λειτουργεί η φυσική επιλογή στο θέμα του σεξ. Λειτουργεί. Ισίδωρε, κάνε σεξ. Κάνε σεξ. Θα σου δώσει ευχαρίστηση στον εγκέφαλο, Ισίδωρε. Κάνε σεξ. Γιατί όταν κάνει σεξ, δημιουργούνται απόγονοι. Και αφού δημιουργούνται απόγονοι, μεταφέρεται το γονιδίωμα του να θέλει να κάνει σεξ. Όμως, εγώ τι κάνω με αυτό εδώ πέρα το προφυλακτικό? Ξεγελάω τη φύση μου. Παίρνω την ευχαρίστηση στην εγκεφαλική και τελικά οι μελλοντικοί απόγονοι καταλήγουν σε αυτό το σακουλάκι. Δεύτερο παράδειγμα δαρβινικής δυσλειτουργίας είναι το αρκούα light. Είναι τα αναψυκτικά light γενικότερα. Πάμε να δούμε πάλι πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο θέμα. Λειτουργεί. Ισίδωρε, πάρε ζάχαρα. Με τα ζάχαρα έχουμε ενέργεια. Αφού έχουμε ενέργεια, επιβιώνεις. Αφού επιβιώνεις, αναπαράγεσαι και άρα το γονίδιο παίρνει ζάχαρα, μεταφέρεται. Όμως εδώ πέρα τι κάνω πάλι. Πάλι ξελάω τη σχέση μου. Επίσης, τα γονίδια θέλω να δείτε, λειτουργούν μια χαρά στην περίπτωσή μου, έτσι. Μια χαρά παίρνω την ενέργεια. Πάμε να δούμε όμως πάλι πώς ξεγελάμε τη φύση μας και το βιολογικό προγραμματισμό που έχουμε πάρει. Με τα αναψυκτικά light έχουμε ανακαλύψει χημικές ουσίες όπως είναι π.χ. η ασπατάμη, η οποία δημιουργεί ακριβώς την ίδια εφορία στον εγκεφαλό μας, όπως έχουν τα φυσικά ζάχαρα, ή όχι ακριβώς ίδια, παραπλήσια, χωρίς να μας δίνει ενέργεια. Άρα πάλι ξεγελάμε τη φύση μας και τον βιολογικό μας προγραμματισμό. Παίρνουμε την ευχαρίστηση των ζαχάρων που μας δίνουν τα καθημερινά, χωρίς να πάρουμε την ενέργεια των ζαχάρων. Τρίτο παράδειγμα δαρβινικής λειτουργίας είναι ότι υπάρχω εγώ. Εγώ πώς έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία εδώ πέρα, όπως όλα τα μωρά και τα βρέφη του ανθρωπίνου είδους, είχα την ανάγκη της φροντίδας της μητέρας μου, όταν ήμουν μωρό. Η μητέρα μου μόνος είχε ένα προγραμματισμό στον εγκεφαλό της. Αγάπα τον Ισίδωρο με όλη σου τη δύναμη. Αγάπα τον, φρόντιζε τον, πρέπει να δίνεις τα πάντα για να γίνει μεγάλος. Όμως υπάρχει μια ιδιομορφία. Είμαι υιοθετημένος. Αυτή η ιδιομορφία τι μου λέει? Λέει ότι η μητέρα μου μπερδεύτηκαν τα γονιδιά της και τελικά το μωρό που πήρε στην αγκαλιά της μπερδεύτηκε και του έδειξε την αγάπη που έπρεπε να δείξει σε ένα φυσικό της παιδί. Άρα θα ήθελα να κλείσω με το δίδαγμα πάλι καλά που η εξέλιξη δεν γίνεται λειτουργεί με τεστ DNA και έτσι με αγαπάει η μαμά μου. Μία ερώτηση.
υπάρχει κάποιο εξελικτικό όφελος στις λειτουργίες ή απλά είναι κάποιες, ένα διέξοδο που απλά σκοντάφτει η εξέλιξη που και που. Εγώ θεωρώ οι δυσλειτουργίες όταν το ακούς σαν όρο μπορεί να νομίζεις πολύ το έχουν χρησιμοποιήσει κιόλας και γραφεμένα. Κοίτα, δεν είναι η εξέλιξη, είναι τις λειτουργίες. Ενώ στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι η ομορφιά της εξέλιξης. Αν κάποιος μας είχε δημιουργήσει με σκοπό, θα έκανε σίγουρα τις μητέρες να αγαπούν μόνο τα φυσικά παιδιά τους. Σίγουρα να παίρνουμε μόνο ενέργεια από τα ζάχαρα και μόνο που το ευχαριστιόμαστε. Η απόδειξη ότι έχουμε προκύψει από εξελικτικές διαδικασίες και όχι από ένα σχεδιασμό είναι η καλύτερη απόδειξη της λειτουργίας αυτές. Η φυσική επιλογή δεν είχε τρόπο να καταλάβει να κάνει τεστ DNA και να είναι σίγουρη η μητέρα μου ότι είναι το φυσικό της παιδί. Έφερνε, δημιουργούσε ένστικτα, όταν δω το μωράκι στην αγκαλιά μου, θα πρέπει να το αγαπάω. Ξαφνικά αρχίζουν να δημιουργούνται επιτρικά ένστικτα. Έτσι ακριβώς λειτουργεί η εξέλιξη και είναι καλύτερη, που θεωρώ είναι τα καλύτερα παραδείγματα οι δαρβηνικές λειτουργίες για να καταλάβουμε ότι η εξέλιξη είναι αληθινή και πραγματική και υπάρχει γύρω μας. Τώρα όμως ακούμε. Η σύντομη το ιστερόγραφο ήταν εξαιρετικά καλό. Συγχαρητήρια. Ενώ ολοκλήρωσε την παρουσίαση με έναν τρόπο πραγματικά που δείχνει ότι ξέρεις πολύ καλά το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκες. Το δούλεψες, δούλεψε ένα πράγμα το οποίο σε ενδιαφέρει και το ξέρεις πολύ καλά. Θα έλεγα ότι το misfire δεν είναι κάτι που μεταφράζεται στα ελληνικά με πολύ μεγάλη ακρίβεια ως δυσλειτουργία. Και καλά έκανες και το σημείωσες στην αρχή. Υπάρχει ελληνική λέξη, λέγεται αστοχία. Νομίζω η ορολογία το έφτασε από τη λειτουργία η συνολογία. Το ξέρω, αλλά η ελληνική λέξη αστοχία, η οποία έχει και ένα παρελθόν και θρησκευτικό παρελθόν, έτσι. Αστοχία λέγανε οι μοναχοί όταν αμαρτάνανε παρόλη την επίκληση που έκαναν στο Θεό, να μην αμαρτήσουν ποτέ παρόλη στις προσευχές κλπ. Αυτό το ονομάζαμε αστοχία. Νομίζω ότι μπορούσες, αυτή είναι και η αξία και η χαρά της επιστήμης όταν απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και τον ακριβή όρο και να πεις με μία λέξη, δύο λέξεις, τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας misfire. Συγχαρητήρια. Και εγώ θα πω συγχαρητήρια, Σίδωρη. Έχω μόνο ένα πράγμα να προσθέσω, ότι η θνογνωσή κανείς δεν θα ήταν εδώ πέρα αν δεν είχε ένα βαθμό ελαστικότητας η εξέλιξη ως μηχανισμός. Αν όλα ήταν όπως είναι στη φυσική, άμα τη ρίξεις την πέτρα θα πέσει πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει προς τα πάνω, τότε δεν θα υπήρχε κανένας από εμάς. Οπότε, πρέπει ήταν εξαιρετικό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ ότι από την πρώτη παρουσίαση που έκανες πριν ένα μήνα όσοι από εσάς ήταν εδώ πέρα, που ήταν πολύ πιο επιστημονική, αυτή η παρουσίαση ήταν πολύ πιο φρέσκια, δηλαδή ακολούθησες πιστά τους κανόνες του FameLab και χαίρομαι που άκουσα πριν ένα μήνα μια αμοιβώς επιστημονική παρουσίαση και τώρα άκουσα μια πολύ πιο φρέσκια παρουσίαση ενός πολύ σοβαρού θέματος που πραγματικά έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ακριβώς ζητάμε. Και αυτό μου αρέσει διότι δείχνει ότι κάτι το οποίο ήθελες να κάνεις το ακριβώς το σπούδασες και πιστεύω το κατάφερες. Μπράβο. Αυτό θέλει να πει τώρα ο Στάθης, γιατί στη συζήτηση λέγουμε ότι το όχι τέλει εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρα, με εσύ την παρακαλώ. Λίγο για σένα, για τις σπουδές σου, τι κάνεις. Έχω σπουδάσει βιολογία και τώρα έκανα το δεκτορικό μου στη θαλάσσια μικροβιολογία. Μικροβιολογία. Στο Βόλο. Ναι. Βγήκα προχθές με μία φίλη μου και μου ανακοίνωσε πάρα πολύ εκνευρισμένη ότι χώρισε πριν από μερικές μέρες. Τη ρώτησα εννοείται τι συμβαίνει. Και μου λέει, ήρθε στο σπίτι, πήγε στο σπίτι ο φίλος της και της είπε, ξέρεις, σ' αγαπάω πάρα πολύ, αλλά τον τελευταίο χρόνο που είμαστε μαζί,
έχω κάνει κάποιες περιστασιακές σχέσεις με διάφορες άλλες κοπέλες. Αλλά ξέρεις, δεν φταίω εγώ, φταίνε τα γονίδια, φταίει το γενετικό μου υλικό. Εννοείται ότι αν και δεν ήταν ευγενικό αυτό, εγώ έβαλα τα γέλια γιατί μου φάνηκε πολύ και αστεία και πρωτότυπη ως δικαιολογία. Και μετά πήγα στο σπίτι μου και έψαξα και βρήκα ότι πράγματι η δικαιολογία είχε κάποια βάση. Γιατί βρήκα μία έρευνα πάρα πολύ πρόσφατη, η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα γονίδιο του υποδοχέα της ντοπαμίνης, το οποίο έχει ενεχοποιηθεί για την απιστία και για τη σεξουαλική επιπολαιότητα. Η ντοπαμίνη είναι μια ορμόνη, ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος παρέχεται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο και συνδέεται με διάφορες καταστάσεις, ασθένειες επίσης, όπως η νόσος του Πάρκινσον, αλλά και με διάφορες εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η συντροφικότητα. Ο υποδοχέας της ντοπαμίνης, το γονίδιο για την υποδοχέα της ντοπαμίνης, παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο πολυμορφισμό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε ο υποδοχέας συνδέεται πιο χαλαρά με την ντοπαμίνη, με αποτέλεσμα τα σήματα να είναι πιο ελαφριά, είτε οι υποδοχές είναι λιγότεροι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, τα σήματα της ντοπαμίνης είναι πιο ασθενή και το αποτέλεσμα είναι ότι το άτομο είναι λιγότερο πιστό στις σχέσεις του ή ίσως πιο επιπόλαιο. Αφού λοιπόν πήρα κάποιους φίλους μου για να τους κάνω πλάκα και να τους ανακοινώσω ότι βρήκα τη λύση στο πρόβλημά τους, μετά έκατσα και σκέφτηκα λίγο πιο σοβαρά και σκέφτηκα ότι μήπως σε αυτή την εποχή που διανύουμε, που μας έχει πιάσει όλους αυτή η μανία να αποκωδικοποιήσουμε τα πάντα και να εξηγήσουμε όλα τα γονίδια, μήπως στην περίπτωση των γονιδίων που δεν συνδέονται με ασθένειες, που είναι πολύ σημαντικό να βρούμε πώς λειτουργούν, αλλά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία επηρεάζεται και από το περιβάλλον και από το κοινωνικό μας περίγυρο, μήπως καλό θα ήταν να κάποια πράγματα να μείνουν κρυμμένα, γιατί έτσι θα κρατήσουμε και ένα μέρος από τη μοναδικότητά μας, και θα κρατήσουμε και αυτό το ενδιαφέρον και το άλλο το πίπερο που έχει η ζωή. Σας ευχαριστώ. Αλεξάνδρα, καταρχήν πολύ καλή παρουσίασή σου και δομημένη και σίγουρα υπάρχει πολύ αισθητότατη βελτίωση από την παρουσίαση που έχεις κάνει στους πρόεδρους, στους ημιτελικούς, έτσι. Ένα μικρό σημείο που κατά τη γνώμη μου και κάπως σημαντικό που νομίζω ότι θα έπρεπε να καταλήξεις είναι σε αυτό που πήγες να καταλήξεις, αλλά τελικώς δεν κατέληξες επακόμα. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το παίξιμο να είσαι στα γονίδια, να είσαι δηλαδή στο γενετικό υλικό, να είσαι στη φύση μας, σε αυτό που γινόμαστε, στο nurture, δηλαδή στην επιρροή του περιβάλλοντος, όπως στα γονίδια, να σου πω το πιο σημαντικό από όλα. Ειδικά μου γνώμη είναι ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα κρυμμένο και δεν μπορεί να μείνει τίποτα κρυμμένο στην εποχή μας και πρέπει όλα να τα ξέρουμε. Απλά πρέπει να τα βάλουμε όλα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ειδικά, όπως πολύ σωστά έχετε σήμερα, σε θέματα συμπεριφοράς. Αλλήμονω δηλαδή, αν δικαιολογούμαστε όλοι για τις συμπεριφορές μας, λέγω ότι το άλλοθι είναι ένα γονίδιο το οποίο πληρώνουμε σαν. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν δεν είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Και σαφέστατα δεν είναι έτσι και εγώ επιστημονική σκοπιά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν επιστήμονες. Πολλοί, πλειοψηφία των επιστημόνων στη βιολογία δεν ξέρει ότι τα γονίδια από μόνο του κάνουν κάτι. Αλλά ας πέρασω το μικρό κομμάτι. Αυτή η ιστορία με τα γονίδια είναι τεράστια όντως. Υπάρχουν κάτι ποντικάκια, νόμιζα ότι θα πήγαινε προς εκεί. Τα πειράματα αυτά έγινε στον άνθρωπο. Αυτό έγινε στον άνθρωπο. Ναι. Ξεκίνησε από τα ποντίκια. Υπάρχουν ομάδες ποντικιών, τα οποία είναι. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλο ποντικάκια που δεν έχουν μητρικό ενστικτό. Για να γυρίσω στον Ισίδωρο. Λοιπόν, αυτά τα ποντικάκια που δεν έχουν μητρικό ενστικτό, όταν γεννιούνται, οι μαμάδες τους τα παρατάνε στο κλουβί και βεβαίως επειδή μεγαλώνουν στο εργαστήριο, αυτά τα φροντίζουν οι άνθρωποι και μεγαλώνουν. Όταν βάζουν τα ποντικάκια αυτά που γεννιούνται χωρίς μητρικό ενστικτό, να μεγαλώσουν με μαμάδες ποντικιών, ποντίκια μαμάδες που έχουν μητρικό ενστικτό, και έρχεται το κράτος να κάνουν παιδιά, έχουν μητρικό ενστικτό. Δηλαδή είναι κάτι που μαθαίνετε και βεβαίως φαντάζομαι ξέρεις και για την επιγενετική και όλα τα άλλα. Ξέρετε και εσείς βέβαια καλύτερα ότι το γεγονός ότι πρέπει και ένα γονίδιο δεν σημαίνει ότι είναι και το μοναδικό. Δηλαδή μπορεί για ένα χαρακτηριστικό να είναι και 15 γονίδια. Οπότε το τι θα κληρονομηθεί, δηλαδή και εγώ θα μπορούσα να είχα γαλάζια μάτια που είχε ο παππούς μου και δεν έχουν γονείς μου. Εγώ νομίζω ότι θα, θα έλεγες κάτι άλλο τώρα. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολλά τα γονίδια. Και ένα να είναι το γονίδιο. Εγώ πήγαινα να μπω
ξανά το φαινόμενο. Λοιπόν, πήγαινα να πω ότι υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι τι μαθαίνουμε και πώς επιτρέπει ο πολιτισμός στα γονίδια, πολιτισμός ανθρώπων, πολιτισμός ποτικών, whatever. Και το άλλο είναι πώς επικοινωνούνται, πώς επικοινωνείται σήμερα η επιστήμη. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές που τηλεφώνησα σε ερευνητή για να μου πει γι' αυτό το επίτευγμα, το οποίο διάβασε, ξέρω εγώ, στο Reuters ή στους New York Times. Όχι στο πλώς. Το πώς επικοινωνείται, εννοώ πώς εμείς που επικοινωνούμε την επιστήμη δίνουμε προς τα έξω μια πληροφορία, για να ακούσω έναν άνθρωπο εκνευρισμένο που λέει εγώ ποτέ δεν είπα αυτό. Με πολύ χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο στον Independent του 90 κάτι, το οποίο έλεγε βρήκα που εδράζει ψυχή. Η λέξη ψυχή δεν υπήρχε πουθενά στον άνθρωπο τότε, το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πήρε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ήταν ωραίο το αρχικό παράδειγμα, αλλά και εγώ απογοητεύτηκα από το τέλος. Νομίζω δηλαδή ότι θα ήθελα λίγο περισσότερη δουλειά προς το τέλος. Και για να συνεχίσω θα έλεγα ότι και εγώ θα... Καταρχάς είχες χρόνο, δηλαδή ήσουμε πρόθυμοι. Δεύτερον, από το επιστημικό κομμάτι στη μέση, λίγο θα το ελάττωνα. Πιστεύω, ακριβώς, πιστεύω ότι και με μικρότερη πληροφορία για ένα τέτοιο ακροατήριο θα ήταν αρκετή. Και θα έπρεπε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, 40 που θα περίσσευα, για να μπω λίγο πιο πολύ στην ουσία. Και για να ξαναπώ αυτό που φαίνεται ότι σήμερα καθίσταται το σλόγγαν τη βραδιάς, ότι ο εαυτός δεν μπορεί να παρατηρήσει τον εαυτό του. Δηλαδή, το αν μεθαύριο θα ξέρουμε όλα τα γονίδια, όλες τις επιγεννητικές μεταβολές τους, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να προκαθορίζουμε την ελληνική. Εκπαιδευτικά να πω ότι οι αυστηρά γεννητικές διαδικασίες είναι στην πλειοδεξία μετρημένα σαν δάχτυλο και χαίρομαι και προδικάζω ότι θα παραμείνουν μετρημένα σαν δάχτυλο είτε ένεκα χαοτικής πολυπλοκότητας, είτε ένεκα ανικανότητας του ανθρώπινου κεφάλου να συλλάβει διεργασίες οι οποίες απλά ξεπερνούν τα ωριά του. Και αυτό ακριβώς είναι το χαρούμενο και είναι αυτό το οποίο ακριβώς μας κάνει να έχουμε αγωνία τι θα ακούσουμε από σένα και από τον επόμενο μιλητή. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, απλώς έλειξα. Με πολύ συνεπής. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Και η Δήμητρα Παπουτσόπουλου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Δήμητρα. Οκ, θα θεωρούσα ότι προετοιμάσαι αυτό το μικρόφωνο. Πες μας 2-3 πράγματα για σένα πριν ξεκινήσεις αυτές τις σπουδές. Ναι, έχω τελειώσει το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εργάζομαι στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης των Χημικών Μηχανικών. Λοιπόν, είμαι στην πολύ δυσάρεστη θέση να σας κάνω μια δυσμενή ανακοίνωση η οποία θα διακόψει αυτή την πολύ ευχάριστη βραδιά που έχουμε εδώ. Δυστυχώς, ο πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας που βρίσκεται στην πτέρυγα Β του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχει υποστεί ένα ελαφρύ τραύμα, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία η περίπτωση, διότι το σύστημα ψήξης έπαθε μία βλάβη. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το προσωπικό προσπαθεί να επισκευάσει το εφεδρικό σύστημα ψήξης, γιατί στο εσωτερικό του πυρηνικού αντιδραστήρα αναπτύσσονται θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1200 βαθμών Κελσίου, οι οποίες οδηγούν σε τήξη του πυρήνα. Σύμφωνα με τους πολιτισμούς που κάνουμε, μπορεί να οδηγηθεί η τήξη να φτάσει και το 1 τρίτο. Ενώ το περίβλημα μολύβδου που προστατεύει τον πυρήνα για να περιοριστεί η ραδιενεργό ακτινοβολία τίκεται και όπως καταλαβαίνετε προλαβαίνουμε μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να σας ενημερώσω για να μπορέσουμε να διαφύγουμε ασφαλείς. Η ακτινοβολία γάμα η οποία απελευθερώνεται από τις διασπάσεις α και β των πυρήνων ευτυχώς συναντάει μια μικρή δυσκολία στο περίβλημα σκηνοδέματος το οποίο έχει αυτή η αίθουσα, οπότε μπορούμε να διαφύγουμε με ασφάλεια από την έξοδο Βασιλείου Γεωργίου, θα φύγουμε όλοι. Εκεί θα μας περιμένουν οι επιστήμονες, οι οποίοι με ανοιχτές Geiger-Müller θα ανοιχνεύσουν τα επίπεδα ρητικούς ακτινοβολίας στο σώμα μας
Για την ασφάλειά σας θα μπορέσετε να έχετε μία ομπρέλα η οποία θα σας προστατεύσει μόνο στην περίπτωση ραδιενέργου, μόνο στην περίπτωση που θα υδροποιηθεί πυρηνικό νέφος και σε καμία άλλη. Επίσης θα υπάρχουν κάποια χάπια ιωδίου, γιατί ενδέχεται να υπάρξει ραδιενεργός ισότοπο ιωδίου 131 και γι' αυτό θα πρέπει να λάβετε ένα προληπτικά για να μην συγκεντρωθεί το ραδιενεργές ισότοπο στον οργανισμό σας. Σας συνιστούμε να μην καπνίζετε, να μην τρώτε τα νύχια σας, όπως επίσης και να μην έρχεστε σε επαφή με κανέναν ζωντανό οργανισμό. Αντίθετα, σε περίπτωση που πρέπει να έρθετε σε επαφή με μεταλλική ή πλαστική επιφάνεια, καλό θα ήταν να πλένετε πρωτίστως, βασικά θα ήταν απαραίτητο αυτό, γιατί για να φεύγουν τα ραδιενεργά σωματίδα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την επιφάνεια και δεν έχουν απορροφηθεί. Θα ήθελα την ψυχραιμία σας. Η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται, η ενεργός δόση είναι μικρότερη των 10 μιλισέβε. Το ΣΥΒΑ θεωρείται ότι είναι της τάξης των 4 σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό Πυρηνικών Συμβάντων. Οπότε προλαβαίνουμε να διαφύγουμε και να προλάβουμε τα μακροπρόθεσμα, τις μακροπρόθεσμες επιβλαβές που θα έχει στην οργανισμό μας. Αφού διαφύγουμε, να είστε σίγουροι ότι αυτή η πηγή ραδιενεργούς ακτινοβολίας θα απομακρυνθεί έγκαιρα από το χώρο που βρισκόμαστε, για την ακρίβεια το κτίριο ενδέχεται να λάβει ένα περίβλημα μολύβδου και στη συνέχεια να τσιμεντοποιηθεί και να μεταφερθεί προφανώς σε κάποιο μακρινό θαλάσσιο βάθος, στο οποίο και θα, κατά μία έννοια, θα μπορέσουμε να απαλλαχθούμε για κάποιο χρονικό διάστημα από τα πυρηνικά υπολείμματα αυτών των αντιδράσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό κουράγιο και ψυχραιμία σε όλους. Περίμενα ότι κάτι θα κάνεις με τη μάσκα, αλλά απογοητεύτηκα. Το ξέχασες. Εντάξει, η μάσκα δεν είναι τόσο χρησιμή. Πάντως, δηλαδή, όταν μάθουμε, πάθαμε. Δεν είναι, εντάξει. Όχι, ως θέαμα όμως είναι καλή. Η μάσκα, ναι. Φοβάμαι ότι τα έπρεπε να τα κόψεις. Και θα τα ρίξουμε πάλι στα κονίδια, όπως λέει και η Άννα. Όχι, μου το λέει συμβουλή μου. Θες να μου πεις κάτι σοβαρό. Όχι, τα κόβεται με καλή προετοιμασία. Και μπροστά στον καθρέφτη. Δεν έχω καμία άλλη παρατήρηση, συγχαρητήρια. Μ' άρεσε, ήταν διαφορετικό από αυτό το οποίο συνήθως ακούμε. Εγώ θα το έλεγα πιο θεατρικό, έτσι, ήταν σκέτς. Άλλος τρόπος προσέγγισης του θέματος. Ίσως κάπου να τέλειωνε το θεατρικό και να έμενε μία πρόταση, δύο προτάσεις με προσωπικές θέσεις. Εντάξει, έχω. Υπάρχει και συμβολιογράφος στην έξοδο. Για όποιον θέλει να κάνει τη δίκη του. Εμένα ένα πράγμα μου έλειψε, μια επιστημονική εξήγηση. Η θερμότητα που κλείεται κατά τις πυρηνικές αντιδράσεις δεν περιορίστηκε λόγω της βλάβης του συστήματος ψύξης. Θα είχαμε μηχανική αστοχία στο σύστημα ψύξης. Οκ. Γιατί εγώ θα έλεγα, ας πούμε, γιατί δεν περνάει το περίβλημα την οικονομιακά μου φούφου. Ή τι εκπέμπουν αυτά όλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, περίμενα ή... Δεν αξίζει το κοινό. Είμα γι' αυτό το κοινό ήσταρτη. Εγώ κατάλαβα γιατί κρυώνουμε σήμερα, δεν προφανώς. Λίγο πριν την τύξη δεν μας χάλαγε στις σχολές. Το μόνο που θα ήθελα να σου πω είναι ότι μ' άρεσε έτσι όπως το έστησες, εντάξει, ότι δημιούργησες ξαφνικά ένα πραγματικό εντός εισαγωγικών γεγονός, έτσι, και έπαιξες με αυτή την ιδέα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχεις πει λίγο περισσότερο γιατί είναι επικίνδυνη η ραδιενέργεια. Δηλαδή, okay, οι περισσότεροι από εμάς ψηλιαζόμαστε να μ' ακούσουμε ραδιενέργεια, πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Αλλά μια που είμαστε εδώ, καλό είναι να ξέρουμε και γιατί, από τι φεύγουμε. Οπότε, τι συμβαίνει, δηλαδή, γίνεται με την αξιολογία γάμα. Εγώ είμαι φυσικός, δεν είμαι υδρολογός. Α, μην νοιάζει, δεν θα τις γυρνάει δουλειά, τη χωρίς. Λοιπόν, άρα θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θα εμπλούτιζες την παρουσίασή σου, αν εξηγούσες για παράδειγμα, με ποιο τρόπο η ραδιενεργός ακτινοβολία επηρεάζει τον κύκλο του ανθρώπου, γιατί τα επηρεάζει, γιατί τι σχέση έχει για παράδειγμα με τη συχνότητά τη, τι καταστρέφει μέσα στο πιταρόπλασμα, μπλα μπλα, όλα αυτά. Ας πούμε, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό και σε ποιες δόσεις. Είπα, δεκάδες μιλισέβερτ, είπα ότι μην ανησυχείτε γιατί είναι δεκάδες και... Μια που τελειώσαμε, να πω και κάτι από προσωπική εμπειρία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν 3 μέρες Αθήνα
με δύο σεισμό στην Ιαπωνία και μετά από το Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ταιριάζει για να μιλήσω με το σκέλο. Λοιπόν, είχα την τύχη να μπορέσω να συγκρίνω την ελληνική ιστερία και ανικανότητα να συλλάβουμε σοβαρά πράγματα και να ανησυχούμε στην Ελλάδα για ανυπόστατες καταστάσεις στην Ελλάδα και τη σοβαρότητα που τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο το BBC, αλλά και εφημερίδες, αντιμετώπισαν ένα θέμα. Για μένα ήταν πάλι χαρακτηριστικό ακριβώς το πόσο άσχετοι είμαστε σε αυτή την χώρα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, αλλά ακριβώς. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τη χώρα, αλλά η Sun και δεν θυμάμαι η Daily, τάδε, η Daily Mail είχε με βασικό, ας πούμε, επιστημονικό σύμβουλο έναν αστρολόγο, επί ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα καλλιεργούσε την ιδέα ότι στις 19 του μηνός θα είχαμε την υπερπανσέλινο, θα είχαμε σεισμούς, τυφώνες και άλλες τρομακτικές καταστροφές τύπου 2012.